Για ακόμη ένα παιχνίδι της Εθνικής Ομάδος Ποδοσφαίρου, μικροί και μεγάλοι φίλαθλοι της αγαπημένης όλων των Ελλήνων έδωσαν το δικό τους ραντεβού στο Πανθόν Πλάζα. Εκατοντάδες πολίτες επισκέπτονται καθημερινά το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Θεσσαλίας που παρέχει στον επισκέπτη οτιδήποτε θελήσει. Το Sport Café στήθηκε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι της Εθνικής στο Μουντιάλ και οι επισκέπτες του Πανθόν Πλάζα σχολίασαν το παιχνίδι της ομάδος Τότερ Χάγγελ αλλά και διάφορα άλλα μουντιαλικά νέα. Πριν την έναρξη της αναμέτρησης, η αισιοδοξία ήταν διάχυτη στις τάξεις των φιλάθλων του Sport Café στο Πανθεόν Πλάζα, ενώ τα στοιχήματα για νίκη της Ελλάδος έπεφταν βροχή. Περιμένουμε ασφαλώς νίκη, αν και εγώ πιστεύω ότι ένα γκολ και μια καλή εμφάνιση θα είναι αυτό που θέλουμε όλοι, αυτό που ζητάνε όλοι. Εμείς διψάμε αυτή την ώρα ως Ελλάδα, ως πατρίδα, να δούμε νικητές και να δούμε ανθρώπους οι οποίοι θα απαντήσουν σε μια πραγματικότητα η οποία είναι αρκετά γκρίζα. Αυτό λοιπόν προσδοκάμε από την Εθνική, ξεκινώντας από την κορυφή, αλλά και από τη βάση, από τα παιδιά, από τα τσικό, από την νεολαία. Καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, οι φιλάθλοι παρακολουθούσαν τον αγώνα της Εθνικής μας στο Πάνθεον Πλάζα με μεγάλη αγωνία. Ενώ την ώρα που ο Σολπιγκίδης πέτυχε τον γκολ της ισοφάρισης, λίγο πριν τη διακοπή του ημιχρόνου, οι επισκέπτες του Sport Café ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς. Το ημιχρόνο ολοκληρώθηκε και τα χαμόγελα επέστρεψαν στα πρόσωπα των επισκεπτών του Πανθόν Πλάζα, οι οποίοι δηλώναν στην κάμερα αισιόδοξοι για νίκη της Εθνικής στην επανάληψη. Η Εθνική κατάφερε να ισοφαρίσει τουλάχιστον πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Αυτό είναι ένα καλό στοιχείο. Είναι ελπίδα, είναι ελπίδα. Πρέπει να δώσουμε έμφαση τώρα, να σκοράρουμε και να υπάρχει ελπίδα και στο δεύτερο αγώνα. Πώς το βλέπετε το παιχνίδι για τη συνέχεια? Τώρα που έμειναν οι Νιγηριανοί με 10 παίχτες, καλύτερα τα πράγματα. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε και οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής έχαναν τη μία ευκαιρία για γκολ μετά την άλλη. Με τους φιλάθλους που παρακολουθούσαν το παιχνίδι στο Πάνθεον Πλάζα να ζουν και αυτοί με τον δικό τους τρόπο τον αγώνα. Το γκολ που έδωσε την ιστορική νίκη με 2-1 της Εθνικής μας με αντίπαλο την Ιγυρία πανηγυρίστηκε έξαλλα από τους δεκάδες οπαδούς της αγαπημένης όλων των Ελλήνων που είχαν δώσει το δικό τους ραντεβού στο Πάνθεον Πλάζα. Το σφύριγμα της λήξης και οι πανηγυρισμοί των διεθνών για την πρώτη νίκη σε Μουντιάλ της Ελλάδος βρήκαν τους επισκέπτες του Πάνθεον Πλάζα να απολαμβάνουν τις δωρεάν μπύρες τους στην υγειά της Εθνικής μας Ομάδος Ποδοσφαίρου. Το ραντεβού στο Πάνθεόν Πλάζα ανανεώνεται καθημερινά. Μπορείτε έτσι να επισκέπτεστε το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Θεσσαλίας για να λάβετε μέρος στο Sport Café, ανταλλάσσοντας απόψεις, παρακολουθώντας τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και να τσουγκρίσετε τις δωρεάν μπύρες σας στην υγειά της Εθνικής μας Ομάδος Ποδοσφαίρου.